τον Άγιος Πατρί και τον Παναγίο και αγαπάνε τον Θεός που μέχρι είτε αείτε εις τους αιώνας των αιώνας. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές κατένα δύο δωρούμενος και τους ευθυγάτων για τους αγούς σου πολύ θέμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές κατένα δύο δωρούμενος και τους ευθυγάτων σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές κατά τα δύο δωρούμενος και τόσον φυλάτων χρειά τους σταυρούς σου πολύ. Σώσον του αιώνα αξίως ημάς πίσον Θεόδο και Παρθένε, παρορώσα τα πνημελήματα ημών και παρέχουσα η άνταση της δυναμπάρουσης. Την ευλογία σου άχαντε, Κύριου Δεϊκού. Και ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ενανθρωπίσας Θεός ημών, που εν κόμω και μόχθω, γενόμενος και τα ημέτερα και πνεύματα εργασάντος και σάντους, ότι τους Αγίους Αποστόλους και που της εργασίας καλέσεις, να τα άφηνε το μόνο αγιάζεις αυτός, Κύριο Πρώτος, που είναι αγιάζεις και καθοδός ευλόγης, που μας και τα έργα μοντάρτα, όλα το όνομα της σου κατερχόμεθα είναι ταχύ, ταύτα και εσύ ως εσπέρας ελάβουν τον πόντισον δε ημών την Διάνη και εμείς εις πόντις ο Δαχείωνας ή να πάντα το αγαθόν πράγμα και τα έργα του φωτός εργαζόμενοι και από μια του λαού σου και η δόξα συν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος και του Κυριακούς τους αιώνας του μόνου του Αμήνου. Ελέησον ημάς ο Θεός και τον Αγίου 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 και υπέρ του αυτού με αυτού του κράτου του Αγίου Σου Πνεύματο, ο οποίο είναι το πλάνο τη Θεό Επάρχη, τη Εκδόξη, που αναπέμπουν, που παντήκε το Ιωτή του Αγίου Πνεύματο, είναι και ήδη στου αιώνε του Νέου Ανιδόξα και τη Θεό Θεό και τη Συνδόξα. Ο Ενιορδάνη του Ιωάννη που έχει μεταξύ του δημόσιου του Ιωτή Πόσου Αγίου Θεσμού, τη πρεσβεία τη Παναθάντα, του Νέου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Θεοδόμου, την μνήμη επτερούμε και πάνω των Αγίων Ελέησε και σώσε εμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Συνήθως συνηθίζουμε πάντα να πούμε για την χώρα που κάνουμε τέτοιες εκδοχές του αγιασμού ή συμμετέχουμε σε μια τέτοια εκδήλωση να λέμε δύο λόγια. Εγώ ήρθα εντελώς από το εγγύμαστος και την ώρα του αγιασμού πέρασε μια σκέψη ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μας, όπως εσείς γυμνάζετε το σώμα σας, η Εκκλησία προσκαλεί όλους σας και εμάς που είμαστε ροσοφόροι και εκκληκτοί και εσείς που είστε οι λαϊκοί, γιατί όλοι μας είμαστε Εκκλησία, μιλάει για τα πνευματικά αθλήματα και τα πνευματικά αθλήματα τα οποία οφείλουμε όλοι μας να είμαστε μέσα σε αυτόν τον πνευματικό στίβο και να ασκούμαστε και να γυμναζόμαστε. Αν με επιτρέπετε να καταθέσω στην υπομονή σας και στην αγάπη σας μερικά, όπως είναι η αγάπη, η φιλανθρωπία, η ευγενοσύνη, η νηστεία, η ευγράφεια, ο εκκλησιασμός, η νηστεία, είναι μερικά πνευματικά αθλήματα τα οποία η Εκκλησία μας προσκαλεί να τα κατακτήσουμε και να γευτούμε τουλάχιστον την εμπειρία. Είδατε όλοι μέσα στον αθλητισμό, δεν φτάνω στο τέλος, δεν στέφονται όλοι οι κουλητές, αλλά σημασία έχει ο αγώνας ο οποίος θα καταλήγει. Αυτό είναι και η ζωή της Εκκλησίας, είναι ο διαρκής αγώνας. Που άλλοτε κερδίζουμε και άλλοτε χάνουμε. Εκείνο που έχει σημασία ο αγώνας είναι να είμαστε μέσα στον αγώνα και να τρέχουμε και να ό,τι μπορούμε καλύτερο να αποκτούμε και μέσα από την αυτή την πνευματική άσκηση και άσκηση για την καλλιέργεια της ψυχής μας. Που είναι πολύ σημαντικό να έχουμε παιδιά μέσα μας πάντα την παρουσία του Θεού και ο Θεός να παρουσιάσει μέσα στην ψυχή μας. Αυτό
καθέναν ευρωπαϊκά χαρά, αισιοδοξία, ελπίδα, αγάπη, συναδελφοσύνη, όλα αυτά τα οποία δίνουν αυτή τη συνειδητή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αναμειχθήκατε. Εύχομαι να έχετε πάρει το πλούσια την ευεργεσία και την ευλογία του Θεού στη ζωή σας και να καταφέρετε πάρα πολύ να έχετε ειδικές στα αρθήματα στην οποία αφήσετε τα οποία προσπαθούν την αγκαλιά σας. Διευκόλου τον Αγία Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησου και σώσου ημάς. Γράψε. Το βρεθεί.